Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο μπήκε ένα θέμα με το τι γίνεται με τον Άγιο Λάση. Έρχεται από το προηγούμενο γιατί και αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής που ορίστηκε δικηγόρος γιατί έχουν οι εκμισθωτές, οι ιδιοκτήτες του χώρου κάνει αγωγές κατά του Δήμου της Τρίπολης. Ο κύριος Παυλής στο Δημοτικό Συμβούλιο μας είπε ότι δεν πρόκειται να πληρώσει ούτε ένα ευρώ πάνω από τα 1.800 ευρώ που προέβλεπε η μίσθωση για τους 18 μήνες. Μάλλον δεν ήταν ούτε 18, ήταν ένας χρόνος και δικαίωμα παράτασης εκ μέρους του Δήμου, μονομερούς παράτασης, ακόμα 6 μήνες. Έχω εδώ το ιδιωτικό συμφωνητικό που άλλα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα υπογράφει ο κ. Παυλής, ο οποίος αφού τέλειωσε αυτό και είπε ότι δεν θα παραταθεί, δεν θα κάνει μίσθωση, απεδέχθη ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παραμείνει ο Δήμος στο χώρο, όπως έχει γίνει, γιατί ουσιαστικά ο 1,5 χρόνο τέλειωσε το 25-26 Σεπτέμβρη, θα πληρώνει ο σπινγκίρετα το τριπλάσιο ποσό. Τώρα, πείτε μου εσείς, ποιος λογικός άνθρωπος μπορούσε να υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο χωρίς να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και τι εμπλοκή δημιουργείται εδώ εκ μέρους με τους εκμισθωτές, οι οποίοι άνθρωποι έδωσαν το χώρο. Τους είχε πει ότι αρχικά λέει σε 6 μήνες, ένα χρόνο δεν θα υπάρχει ούτε σκουπίδι. Έχει γεμίσει ο χώρος με 20-30 χιλιάδες τόνους σκουπίδια, δεν ξέρω αν έχει ανέβει πάνω, και φυσικά στράφησαν εναντίον του γιατί δεν τηρεί τα συμφωνημένα. Έτσι. Και φυσικά εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Τα συμφωνημένα με ποιον? Δεν έχει καταλάβει ότι ουσιαστικά ο Δήμαρχος υλοποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί άλλα να αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα πηγαίνει να υπογράφει και να βάζει ρήτρες και να δεσμεύει το Δήμο. Λοιπόν, δεν ξέρω πού θα πάμε με αυτή την ιστορία, αλλά εγώ τον καλώ για τελευταία φορά να σταματήσει να ψεύδεται ενώψουν μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο και να φροντίσει να λυθεί αυτό το συγκεκριμένο θέμα για τον επιπλέον λόγο ότι εδώ και ένα χρόνο και κάτι, ούτε έκρατη ανάγκη υπάρχει στο Δήμο, ούτε τίποτα. Και πάλι βγάζει τον κύριο Τότσι, τον οποίο τον έχουμε κάνει λαγό της όλης ιστορίας, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, να μας πει ότι τι να κάνουμε, έχω τον Άγιο Βλάση και κρατάμε την πόλη καθαρή. Είναι λογική αυτή? Κύριε Σμυρνιώτη, αυτή τη στιγμή είναι στα δικαστήρια ο κύριος Παυλής. Φυσικά, και από ό,τι έμαθα υπάρχουν δύο αγωγές. Μία που ζητάει ο άνθρωπος τα 5-400 επί κάθε μήνα που έχει περάσει από το Σεπτέμβριο, δηλαδή μιλάμε για Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, έκλεισε Φεβρουάριο. Άρα αυτό σου ζητάει 25.000 και ζητάει και έξτρα 100.000, γιατί είναι συνιδιοκτήτες δύο από 100.000, γιατί είχε πει ότι θα τα μαζέψει εντός του 18 μήνου και τα σκουπίδια είναι ακόμα εκεί. Και επομένως, όχι, αντί να φεύγουν, συσσωρεύονται. Επομένως, αυτοί οι μήνες δεν έχει καταβληθεί κάποιο μίσθωμα. Μα δεν μπορούσε να καταβληθεί.